Χριστίνα τώρα για το τι θα προβλέπει το σχέδιο που θα ανακοινώσει από αύριο και σταδιακά η κυβέρνηση, αύριο ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, για το γάμο και την τεκνοθεσία των ομόφυλων ζευγαριών. Είναι καινούργια στοιχεία. Δεν είναι αυτά που ξέρουμε. Είχε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνάντηση σήμερα το πρωί η Χριστίνα με κορυφαίο κυβερνητικό παράγοντα, για να το πω έτσι, και πήρε πληροφορίες που θα μας τις εκθέσει αμέσως τώρα. Ξεκινάμε από τα βασικά. Πρώτον, μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου αναμένεται, αφού ανοίξει ο Πρωθυπουργός τα χαρτιά του αύριο και αρχίσει η χαρτογράφηση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, ποιοι θα ψηφίσουν, ποιοι θα το, που σκέφτονται να καταψηφίσουν, να το σκεφτούν από την αρχή, θα έρθει το νομοσχέδιο στην... Άρα ξεχάσετε αυτά που λέγαμε ότι μπορεί να πάει αργότερα κτλ. Το ανοίγει αύριο ο Πρωθυπουργός για να πάει γρήγορα. Φαίνεται ότι εντός Φεβρουαρίου, και εκτιμώ, δεν το ξέρω, δεν είναι πληροφορία, εκτίμηση είναι αυτό που λέω, ναι, ότι θα πει και η ημερομηνία ο Πρωθυπουργός αύριο. Δεν το γνωρίζουμε, θα τον ακούσουμε, αλλά πάμε μέσα να στο λέει. Πάσχα, για να έρθει αυτό το νομοσχέδιο με τους ιερείς πάνω στον Άμβωνα, πλέον θα ξαναπάει την όλη ιστορία πίσω, έχει ανοίξει, τη συζητάμε πάρα πολύ καιρό. Τι προβλέπει λοιπόν? Έχει το νομοσχέδιο αυτό 13 άρθρα και μάλιστα από ό,τι μαθαίνω δεν είναι και φλίαρα, όπως μου είπαν χαρακτηριστικά. Δεύτερον, αναγνωρίζει ομόφυλα ζευγάρια, όχι όμως ίσα δικαιώματα σε διεμφυλικά άτομα ή όσα δηλώνουν ότι ανήκουν στο τρίτο φύλο, παράθυρο που αφήνει το νομοσχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ ανοιχτό. Συνεχίζουμε. Οι γονείς δηλώνονται ως πατέρας πατέρας ή μητέρα μητέρα. Έχει φύγει εντελώς το γονέας 1, γονέας 2, δεν μπαίνει καθόλου σε συζήτηση. Αναγνωρίζεται αυτόματα ο γάμος των ομόφυλων ζευγαριών που παντρεύτηκαν στο εξωτερικό και μάλιστα, Νίκο, αυτά τα οποία παντρεύτηκαν στο εξωτερικό, εδώ ο γάμος τους δεν αναγνωρίζεται, αλλά ζουν στην Ελλάδα και έκαναν παράλληλα και σύμφωνο συμβίωσης, θα κληθούν να επιλέξουν αν θα κρατήσουν το γάμο τους ή αν θα κρατήσουν το σύμφωνο συμβίωσης. Επίσης, αναγνωρίζονται τα παιδιά που γεννήθηκαν στο εξωτερικό, αλλά αυτό είναι σημαντικό, και όσα θα γεννηθούν με παρένθετη μητέρα, όχι εδώ που απαγορεύεται η παρένθετη μητέρα, δεν είναι σε αυτό το νομοσχέδιο, αλλά σε χώρες όπου επιτρέπεται. Άρα είναι εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Λέει, στην Ελλάδα απαγορεύεται η παρένθετη μητέρα, αλλά αν ένα ζευγάρι βγει στο εξωτερικό και χρησιμοποιείς παρένθετη μητέρα, εγώ το παιδί θα το αναγνωρίσω. Στη χώρα που είναι νόμιμη η παρένθετη μητέρα. Ναι, αλλά γιατί όταν έρθει το ζευγάρι στην Ελλάδα, βεβαίως, το παιδί θα αναγνωριστεί βεβαίως στην Ελλάδα. Θέλω να πω ότι είναι σαν να λέει σε κάποιους ότι κοιτάξτε, εγώ απαγορεύω κάτι στην Ελλάδα, αλλά πηγαίνετε κάντε το έξω και ελάτε εδώ, ναι, είμαι μια χαρά. Είναι εδώ... Ναι, αφήνει ένα μικρό παράθυρο. Από εκεί και πέρα μου περιέγραψαν ένα περιστατικό το οποίο πραγματικά είναι συγκλονιστικό. Ένα ζευγάρι δύο ανδρών με δύο παιδιά, τα οποία ζουν στο Βέλγιο. Με όλα τα δικαιώματα, έχουν παντρευτεί, τα παιδιά τους έχουν όλα τα δικαιώματα με τα υπόλοιπα παιδιά, έρχονται στην Ελλάδα, στο αεροδρόμιο της Αθήνας, ας πούμε, στο Βενιζέλος. Είναι 4 ξένοι. Δεν υπάρχει σύζυγος-σύζυγος, δηλαδή είναι ο ναι, και να πούμε ποιο είναι το πρακτικό θέμα με αυτό. Αν ένα από τα δύο παιδιά αυτά. Τα δύο χτυπήσει... παιδιά δεν είναι ούτε αδέρφια, δεν έχουν ούτε γονείς. Αν ένα από τα δύο παιδιά χτυπήσει και το πάνε σε ένα νοσοκομείο, δεν αναγνωρίζεται κανένας από τους ανθρώπους αυτούς ως ο κηδεμόνας αυτού του παιδιού. Ο άνθρωπος που μπορεί να χρειαστεί να πάρει μια απόφαση κρίσιμη. Φυσικά. Που μπορεί να χρειάζεται μια απόφαση ζωής-θανάτου εκείνη την ώρα. Φυσικά. Και εδώ το θέμα είναι κυρίως για τα παιδιά. Και σε μένα προσωπικά το τι κάνουν οι ενήλικοι, είτε είναι τερόφιλοι, είτε είναι ομόφιλοι, είτε οτιδήποτε, δεν με απασχολεί καθόλου, παντρεύονται, χωρίζουν, αραβωνιάζονται, αλλά εδώ τα δικαιώματα των παιδιών δεν μπορεί να μην αναγνωρίζονται. Χριστίνα, και αυτό προσπαθεί να λύσει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Αύριο όμως ο Πρωθυπουργός θα μας τα πει πιο νομίζω ότι όμως μας έδωσε πια, γι' αυτό και το είπα, καινούργια στοιχεία για τα 13 άρθρα αυτού του νομοσχεδίου. Το θέμα ανοίγει από αύριο. Θα περιμένουμε και την αντίδραση της Εκκλησίας που θα έρθει γρήγορα. Θα παίξει και αυτή ρόλο στο σκηνικό που θα διαμορφωθεί. Μην το ξεχνάμε. Φυσικά. Αλλά φαίνεται ότι η κυβέρνηση πάει να το
κλείσει γρήγορα, μέσα σε ένα-ενάμιση μήνα από τώρα να έχει ολοκληρωθεί, γιατί όσο τραβάει, τόσο πολλώνει και τόσο τα πράγματα γίνονται πιο δύσκολα για όλους. Λοιπόν, και θα σου δώσω και μία πληροφορία ακόμη σε τίτλο. Εξετάζεται και το ενδεχόμενο, τι δεν θα επιβληθεί, όπως είπαμε, κομματική πειθαρχία, το ενδεχόμενο να δοθεί σε κάποιους κάποια δυνατότητα αποχής, η οποία τι σημαίνει αποχή? Όταν απουσιάζουν κάποιοι βουλευτές, πέφτει και ο αριθμός των βουλευτών που χρειάζεται για να περάσει ένα νομοσχέδιο. Θα υπάρχει θέμα πειθαρχίας, αλλά ίσως για τον κύριο Βορύδη υπάρχει σε χαμηλά. Κάποια ελαστικότητα, να το πούμε έτσι, αλλά αυτά και είναι πληροφορίες. Έχει δρόμο ακόμα. Προφανώς, και για τον κύριο Σαμαρά που θα καταψηφίσει. Προφανέστατα. Χριστίνα μου, σε ευχαριστώ πολύ.